Η πρόσκληση έλεγε λιτά κι απλά σας προσκαλούμε με φαγωπότη τη γλυκιά ζωή μας να χαρούμε. Σ' ένα περβόλι δρόσερο με λεμονιές που ανθίζουν πολύ παθές μα εφτά ψυχές και μυρωδιές σκορπίζουν. Τα φαγητά μας σήμερα τα έφτιαξε μια κόρη κι ένας λεβέντης μαγειράς από παλιό βαπόρι που χάθηκε στο πρώτο του παρθενικό ταξίδι κι ο μαγειράς που σώθηκε με ένα μπουκάλι ξύδι απ' τις φουρτούνες μακριά. Ορκίστηκε να μείνει, να ανοίξει ένα μαγειρικό και στεριανός να γίνει. Μα δεν μπορούσε τους καλούς συντρόφους να ξεχάσει που μες στην πορά έταξε η μοίρα του να χάσει. Κι έτσι σε κάθε φαγητό που φτιάχνει πάντα δίνει το όνομα ενός συντρόφου του που πνίγηκε στη δίνη. Απ' το χωριό ένα παιδί μας ήρθε φοβισμένο. Στα 17 του έφτασε να είναι δικασμένο. Γιατί ένα βράδυ μια μικρή παρθένα είχε βιάσει και τρέξε όλο το χωριό το βιαστή να πιάσει. Ξεβράκωτο τον πιάσανε, τον δέσαν και περνούσαν, οι χωρικοί τον φτύνανε και τον λιθοβολούσαν. Και πυρωμένο σίδερο πιάσανε και του γράψαν στο κόλο μέρη βιαστής και τον καταδικάσαν. Φορά ποτέ βρακή να φαίνεται η λέξη όπου κι αν πάει να κρυφτεί όσο μακριά κι αν τρέξει. Και μια γρία ιεροδουλή που ήρθε να ξεσκάσει μιλούσε για τα κουραστά κορμιά που είχε δαμάσει και για το ξύλο που έφαγε ένας φτωχός φαντάρος που να πληρώσει δεν είχε και χρειάστηκε ο χαρός να παραλάβει άψυχο το λίγερο κορμί του κι όλοι οι πελάτες δάκρυσαν που έχασε τη ζωή του. Μα οι κοπέλες λέγανε πήγε ευχαριστημένος στον άλλο κόσμο και σκούζε η πόρνη ο καημένος. Με μια πεντάρα μόναχα θα με ξαναπηδούσε και το Θεό που του δώσε προσόντα θα υμνούσε. Μουσική.
πλάσα.